Η αλήθεια είναι ότι τα πράγματα στη ΔΕΗ, αν δεν είναι βελούδινα, όμως δεν τα παραλάβαμε βελούδινα και σε κάθε περίπτωση, επειδή τα νούμερα είναι αδιάψευστοι μάρτυρες της κατάστασης στην οποία βρίσκεται η ΔΕΗ, νομίζω ότι υπάρχει μία βελτίωση. Θα αναφερθώ περιστασιακά σε δύο-τρία πράγματα. Πρώτα απ' όλα, όσον αφορά τις εισπράξεις. Το 2014 οι εισπράξεις ήταν 2.080.000. Το 2016 οι εισπράξεις, και προκύπτει από τον συλλογισμό αυτό, είναι 2.282, δηλαδή είναι περίπου έχουμε μία αύξηση 282.000 ευρώ. Το να αυξάνονται οι εισπράξεις, όταν γνωρίζουμε ότι οι οφειλές προς νομικά πρόσωπα και προς το δημόσιο των πελατών πολλαπλασιάζονται, αυτό αν μη τι άλλο αποδεικνύει ότι υπάρχει σωστή διαχείριση. Σε κάθε περίπτωση δε, αν βάλουμε και το 5% που ήταν η μείωση, γιατί υπήρξε μια μείωση 5%, οι 200.000 αυτόματα γίνονται 400.000 ευρώ. Αυτό βέβαια οφείλεται σε πολύ μεγάλο βαθμό και στον αγώνα που έχει κάνει η ΔΕΙΑΝ, που όσο και αν προσπαθεί ο κ. Μπουλές να μας πείσει ότι ήταν κάτι το πολύ εύκολο το να βεβαιώσουμε τα αφημί, σας διαβεβαιώ ότι αυτός ήταν ένας καθημερινός αγώνας. Υπήρξαν τηλεφωνήματα ακόμα και από μέλη του ΔΣ προκειμένου να βεβαιώσουμε κάποια αφημί. Υπήρξε επικοινωνία με τους προέδρους, πράγματα τα οποία μέχρι στιγμής δεν είχαν γίνει. Και πραγματικά είναι ένας μεγάλος άθλος για τη ΔΕΙΑΝ αυτή τη στιγμή να έχουν πιστοποιηθεί 6.200 αφημί και να μιλάμε για σύνολο 25.000 παροχών. Και είναι και ένα μεγάλο πολιτικό ζήτημα ότι η ΔΕΙΑΝ τόλμησε και απέστειλε στην εφορία οφειλές ύψους 1.300.000 ευρώ. Όσον αφορά τώρα τα ανεξόφυλλα και τα ληξιπρόθεσμα. Και εδώ τα νούμερα αποδεικνύουν την κατάσταση στην οποία ευρίσκεται η ΔΕΙΑΝ όταν την παραλάβαμε και που βρίσκεται τώρα. Γιατί θα δείτε και από τον πίνακα ότι από το 2009 τα ανεξόφυλλητα και τα ληξιπρόθεσμα άλλαζαν με μαθηματική πρόοδο. Το 9 είναι 100, το 10 είναι 200, το 11 είναι 500, το 14 είναι 2.500. Αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα ποσό 2.149.000 ευρώ. Σε κάθε περίπτωση θα ήθελα να τονίσω δε ότι η ΔΕΙΑΝ είχε να αντιμετωπίσει, και αυτό αφορά τη διαχείριση, και κάποιους μεγάλους τζαμπατζίδες τόσα χρόνια. Και δεν αναφέρομαι βέβαια σε αυτούς οι οποίοι είτε έκλεβαν το νερό είτε δεν πλήρωναν, αλλά μέσα σε αυτούς τους τζαμπατζίδες ήταν και ο Δήμος και το Λιμενικό Ταμείο, το Λιμενικό Ταμείο του Λουκανανίας. Για παράδειγμα, ο Δήμος, ο οποίος πότιζε τόσες εγκαταστάσεις, ποτέ δεν έβαζε ρολόγια. Η ΔΕΙΑΝ, ενώ ήταν μια εταιρεία, πλήρωνε για να μπορεί ο Δήμος να διατηρεί το πράσινο. Ένα πάρα πολύ μεγάλο λάθος, διότι καταλαβαίνετε, αν τα τελευταία 15 χρόνια, ας πούμε, πλήρωνε ο Δήμος από 50, 80, 100 χιλιάδες ευρώ για τέτοια ποσά μιλάμε, τα οποία κατανάλωνε. Το ίδιο βέβαια ισχύει και για το Λιμενικό Ταμείο και κυρίως και για το Λιμενικό Ταμείο του Λουκανανίας. Στο παραλιακό μέτωπο ποτέ δεν υπήρξε χρέωση από τη ΔΕΙΑΝ προς τους φορείς αυτούς. Και μιλάμε για τεράστια ποσότητα. Καταλαβαίνετε τις καταναλώσεις που έχουμε το καλοκαίρι. Και συνεχίζω. Το αποθεματικό. Η αλήθεια είναι ότι το αποθεματικό είναι 452.000 ευρώ και δεν είναι 452, είναι 90, διότι είναι βέβαιο ότι η ΔΟΗ θα αποδώσει αυτά τα 90 που έχει δεσμεύσει, δεδομένου ότι η προσφυγή αυτή έχει γίνει δεκτή. Και μιλάμε για ένα ποσό της τάξης των 540.000 ευρώ. Να σημειώσω δε, επειδή μιλάμε και για χρηστή διοίκηση, ότι τα νούμερα της ΔΕΙΑΝ που εμείς παραλάβαμε και επειδή αναφέρθηκε ο κ. Μπουλές στον ισολογισμό ότι ο ισολογισμός αποτυπώνει την κατάσταση, δυστυχώς δεν αποτυπώνει ο ισολογισμός την κατάσταση και τόσα χρόνια δεν την αποτύπωνε. Διότι υπήρχε και έγγραφο από τους ορκωτούς ότι θα έπρεπε στον ισολογισμό να αναγράφεται και το 1.700 που είναι υποχρέωση προς τον Λαδόπουλο. Αυτό δεν αναγραφόταν. Όταν λοιπόν αυτή τη στιγμή έχετε στον υπολογισμό και βλέπετε εσείς ένα 1.700, κύριε Παπαθανάση, αυτό δεν είναι νέο χρέος. Αυτό δεν είναι αύξηση των οφειλών της ΔΕΙΑΝ. Αυτό είναι σωστή απεικόνιση των οφειλών. Διότι ουσιαστικά με το έγγραφο των ορκωτών αναγκάστηκε η ΔΕΙΑΝ να εγγράψει και αυτή την υποχρέωση. Άρα αυτό το 1.700 δεν είναι νέα δαπάνη. Είναι δαπάνη την οποία η ΔΕΙΑΝ απέκρυπτε. Είναι δαπάνη την οποία δεν την έβαζε γιατί δεν μπορούσε να κλείσει αλλιώς τον ισολογισμό. Και τώρα η δαπάνη αυτή έχει μπει και ο ισολογισμός κλείνει. ΔΕΗ. Μεγάλο θέμα. Υπάρχει ένα τεράστιο ζήτημα με τη ΔΕΗ. Και όντως η οφειλή αυτή τη στιγμή είναι γύρω στο 1 εκατομμύριο. Και είπε ο κ. Κοτονιάς ότι αυτό είναι συνειδητό. Και η αλήθεια είναι ότι αυτό είναι μια τεράστια πολιτική απόφαση. Γιατί λοιπόν 1 εκατομμύριο. Να σας πω κάτι. Θα μπορούσε η ΔΕΗ να μην είναι 1 εκατομμύριο, να είναι 700.000 ευρώ. Μεταφέρουμε αυτή τη στιγμή 300.000 από το υποθεματικό και η οφειλή αυτόματα διαμορφώνεται σε 700.000 ευρώ. Όμως τι έχει κερδίσει η ΔΕΙΑΝ. Πρώτα απ' όλα η ΔΕΙΑΝ από αύριο μπορεί να μπει σε 100 δόσεις. Αυτό όσο και αν ακούγεται απλό, δεν είναι καθόλου απλά. Μάλιστα είναι από τις λίγες ΔΕΙΑΝ που έχουν καταφέρει να μπουν σε 100 δόσεις, διότι σας διαβεβαιώ ότι είναι μια πάρα πολύ πολύπλοκη διαδικασία. Η ΔΕΗ δεν προτείνει από τη ΔΕΙΑΝ να υπαχθεί στην ρύθμιση των 100 δόσεων, γιατί η ρύθμιση αυτή τη στιγμή είναι μέχρι τις 36 δόσεις.
Η ΔΕΗ ζήτησε από τη ΔΕΙΑΝ, γι' αυτό δεν το είπε ο κ. Σκοτωνιάς, αναλυτικότατα οικονομικά στοιχεία, τα οποία εξέτασε το νομικό της τμήμα, προκειμένου να διαπιστώσει ότι η ΔΕΙΑΝ θα μπορέσει να αποπληρώσει τις 100 δόσεις. Έκρινε λοιπόν η ΔΕΗ ότι είναι σε θέση να το κάνει με τα οικονομικά στοιχεία τα οποία δόθηκαν, και γι' αυτό η ΔΕΙΑΝ εντάχθηκε στις 100 δόσεις. Αυτό είναι μια τεράστια επιτυχία. Θα μπορούσαμε να μειώσουμε την οφειλή. Όμως τι θα προτιμούσαμε? Να μην έχουμε αποθεματικό, να μην μπορούμε να πληρώσουμε τους υπαλλήλους και να λέμε ότι καλύπτουμε τη ΔΕΗ τη στιγμή που μπορούσαμε να μπούμε σε 100 δόσεις? Αυτή τη στιγμή λοιπόν η ΔΕΗ, αν μπορεί να πει, γιατί αυτό είναι και δέσμευση της ΔΕΗ με τη σύμβαση που υπογράφει, ότι δεν μπορεί να κοπεί το ρεύμα. Γιατί είναι ένα ποσό το οποίο μπορεί να το καταβάλει. 100 δόσεις είναι γύρω στις 10.000 ευρώ το μήνα. Είναι ένα ποσό το οποίο η ΔΕΗ, αν αποδεδειγμένα, μπορεί να το καταβάλει. Γιατί όμως έφτασε το ποσό εκεί? Θα μπορούσαμε να πούμε, αν δεν είχαν τύχει κάποια έκτακτα προβλήματα, το ποσό θα ήταν πολύ χαμηλότερο. Διότι όπως και να το κάνουμε, η ΔΕΙΑΝ αντιμετώπισε κάποιες έκτακτες δαπάνες, δαπάνες που δεν είχαν προϋπολογιστεί. Είναι αδιαμφισβήτητο ότι οι γεωτρήσεις κόστησαν 200.000 στον Εύβοινο. Είναι αδιαμφισβήτητο ότι η μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων που έπρεπε να έχει γίνει κόστησε 120.000. 90.000 έχουν κατασχεθεί από την υπόθεση της προσφυγής και 60.000 είναι οι συνδέσεις με τη ΔΕΗ. Αυτό αυτόματα είναι γύρω στους 450 με 500.000 ευρώ. Αυτό είναι μια έκτακτη δαπάνη. Προσέξτε όμως, είναι μια έκτακτη δαπάνη η οποία δεν οφείλεται. Είναι μια δαπάνη η οποία πληρώθηκε. Φανταστείτε η ΔΕΗ αν να μην είχε και αυτή την υποχρέωση, σε τι κατάσταση θα βρισκόταν. Και ερχόμαστε τώρα στο μεγάλο θέμα των δανείων. Η τεράστια επιτυχία αυτής της Δημοτικής Αρχής είναι ότι μέχρι σήμερα δεν έχει λάβει κάποιο δάνειο. Και είναι η μόνη Δημοτική Αρχή η οποία έχει αναλάβει μια τέτοια επιχείρηση και δεν έχει λάβει δάνειο. Τα δάνεια τα οποία έχουν ληφθεί είναι συγκεκριμένα. 1.587 το 8, 43 το 10 και 110 πάλι το 2010 από το Ταμείο Παρατακτικών και Δανείων. Και το 11 υπάρχει το δάνειο των 319.000, το οποίο είναι από την ΔΕΗ αντιρρήου. Και έχουμε και το δάνειο των 600.000 από την Πειραιώς. Εδώ όμως, για το δάνειο των 600.000, υπάρχει μια πραγματικότητα. Αυτό το δάνειο κανονικά έπρεπε να έχει αποπληρωθεί. Και δεν δέχομαι ότι φώναζε η αντιπολίτευση, κύριε Μπουλέ, γιατί και εμείς δεν το αποπληρώσαμε. Διότι όταν ελήφθη το δάνειο αυτό, χρεώσατε τους πολίτες 40 ευρώ σε ένα χρόνο προκειμένου να αποπληρωθεί αυτό το δάνειο. 40 ευρώ χρεώθηκε το κάθε νοικοκυριό, το οποίο σε νούμερο μεταφράζεται σε 622.000 ευρώ. Μπορεί η αντιπολίτευση να μην ήθελε να το πληρώσει το δάνειο αυτό, όμως δεν διοικούσε η αντιπολίτευση και δεν θα ζητήσουμε την ευθύνη από την αντιπολίτευση, θα τη ζητήσουμε αυτούς οι οποίοι διοικούσαν. Υπήρξε μια έκτακτη χρέωση σε όλους τους ναυπακτίους, 40 ευρώ ετησίως. Το ποσό που εισέπαιξε η ΔΕΗ, αν ήταν 622.000, πληρώσατε το 50% και από το υπόλοιπο ποσό αρχίσατε να πληρώνετε μόνο τόκους και όχι κεφάλαιο. Αυτό λοιπόν ήταν η χρηστή διοίκηση. Εμείς τι κάναμε? Ρυθμίσαμε το ποσό αυτό και αποπληρώνουμε και κεφάλαιο και δάνειο. Κλείνοντας όμως, διότι εδώ πέρα πρέπει να λέμε αλήθειες, εγώ θα ήθελα να αναφερθώ στο μεγαλύτερο σκάνδαλο το οποίο έχει πλήξει τη ΔΕΗ. Και το μεγαλύτερο σκάνδαλο δεν είναι κανένα από αυτά που έχουμε αναφερθεί σήμερα. Το μεγαλύτερο σκάνδαλο είναι τα 2.300. Και βέβαια δεν είναι μορφή αυτή προς τον κύριο Σταυρόπουλο, διότι ο κύριος Σταυρόπουλος και προς τιμή του ήταν απόλυτα ειλικρινής στο Συμβούλιο. Ο κύριος Σταυρόπουλος ευθαρσός εμφανίστηκε εδώ και είπε ότι εγώ δεν υπέγραψα τα 2.300 να τα πληρώσει η ΔΕΗ. Και εγώ την ίδια άποψη έχω, δεν το υπέγραψε. Και δεν υπάρχει καμία ευθύνη του κύριου Σταυρόπουλου για αυτό το οποίο υπέγραψε. Όμως εδώ τίθεται θέμα τεράστιας ευθύνης της παράταξής σας, κύριε Μπουλέ. Διότι δεν υπάρχει καμία άλλη παράταξη να έχει ζημιώσει τη ΔΕΗ τόσο πολύ όσο εσείς. Γιατί? Όταν αντελήφθη ο κύριος Σταυρόπουλος ότι το έγγραφο το οποίο είχε υπογράψει νοθεύτηκε από την περιφέρεια και το έρχεται και το δηλώνει αυτό ευθαρσός στο προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο, όταν συζητούσαμε αυτό το θέμα, τι λέει ο κύριος Σταυρόπουλος? Λέει ότι συμφωνεί με την γνωμάτευση του Παπακοσταντίνου, στον οποίο είχαμε αναθέσει να εξετάσει το θέμα, και λέει: ποιος έκανε την αλλαγή? Εντολή του Γενικού Γραμματέα έγινε η αλλαγή. Εκεί του τονίσαμε και τόνισα, λέει, και εγώ χαρακτηριστικά στο Γενικό Γραμματέα, ότι για τη ΔΕΗ και για εμάς δεν υπάρχει αλλαγή στο 813 και αν εφαρμοστεί και χρησιμοποιηθεί οπουδήποτε, θα υπάρξει ποινική δίωξη. Και συμπληρώνει ο κύριος Σταυρόπουλος: εδώ είναι το θέμα που πρέπει να γίνεται πίεση συνεχής και αδιάλειπτη, και σε αυτό με βρίσκει σύμφωνο η ενέργειά του, να πιέσουμε να πληρώσει το ελληνικό δημόσιο. Η όποια μεταβολή και αν έχει γίνει σε αυτό το έθρο είναι ενόθευση δημοσιογράφου, ποινικό, και έχουμε τα στοιχεία, όλα αυτά που είναι απαραίτητα. Και εγώ συμφωνώ. Και λέω, αυτή τη στιγμή η εταιρεία ζημιώθηκε 2.300. Το γνώριζε η διοίκηση, το γνώριζε ο κ. Σταυρόπουλος. Σίγουρα το γνώριζε και η παράταξη. Και τι κάνατε? Τίποτα.
Εκεί είναι το μεγάλο σφάλμα. Το σφάλμα δεν είναι στο τι υπέγραψε ο κ. Σταυρόπουλος. Ο κ. Σταυρόπουλος καλά έκανε και υπέγραψε. Και ωστόσο υπέγραψε ο άνθρωπος να μην δώσει ΔΕΙΑΝ τα 2.300, διότι αυτό ήταν και η πρόθεση ΔΕΙΑΝ. Όταν όμως αντιληφθήκατε από το 13, κύριοι, ότι εδώ πέρα έχει αλλάξει, έχει τοποποιηθεί ένα έγγραφο με αποτέλεσμα να ζημιώνεται τα μάλα η ΔΕΙΑΝ, τι πράξατε? Καμία ενέργεια. Καμία. Λέει ο κ. Σταυρόπουλος, απλά τους είπατε ότι θα υπάρξει ποινική δίωξη. Ούτε καν κινήσατε. Και μάλιστα τι έπρεπε να κάνετε? Το πρώτο πράγμα έπρεπε να συσταθεί έκτακτο το Δημοτικό Συμβούλιο για αυτό το θέμα. Ξέρετε τι να χρεώνεται ένα νομικό πρόσωπο 2.300. Μιλάμε σήμερα για οφειλές για 5-6 εκατομμύρια ευρώ. Τα 2.300 είναι από αυτό το ποσό. Και συνεχίζω. Η κατάσταση στην οποία βρίσκεται η ΔΕΙΑΝ, εγώ θεωρώ ότι είναι καλύτερη από την κατάσταση στην οποία παρελήφθη. Και αυτό οφείλεται κυρίως στο προσωπικό της. Διότι πραγματικά το προσωπικό κάνει υπεράνθρωπες προσπάθειες προκειμένου να ανταπεξέλθει. Και μάλιστα, για να είμαστε ειλικρινείς, το προσωπικό αυτό, το οποίο πάρα πολλοί το έχουν υποτιμήσει, δουλεύει υπερορίες, δουλεύει πολύ περισσότερες ώρες από τις απαιτούμενες, προκειμένου να επιβιώσει επιχείρηση, διότι καταλαβαίνει ότι αν επιβιώσει επιχείρηση, θα επιβιώσει και αυτό. Και έρχομαι εδώ, βέβαια, για να καταλάβετε για το προσωπικό. Η ΔΕΙΑΝ έχει μια ιδιαιτερότητα. Η ΔΕΙΑΝ με τον νόμο Παυλόπουλο απασχόλησε προσωπικό το οποίο είχε άτομα με ειδικές ανάγκες. Νομίζω ότι αυτό το γνωρίζετε έτσι. Το προσωπικό αυτό όμως δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται ως άτομα με ειδικές ανάγκες, διότι πραγματικά προσφέρει. Και αυτό είναι αποδεδειγμένο. Μάλιστα, πολλοί ούτε καν αντιλαμβάνονται ότι υπάρχουν άτομα στη ΔΕΙΑΝ. Βέβαια, αυτά τα άτομα όπου για μας είναι στολίδι για τη ΔΕΙΑΝ, θα σας διαβάσω εδώ μία τοποθέτηση που είχε κάνει ο κύριος Μπουλές σε ένα προηγούμενο συμβούλιο. Όπου λέει, νομίζω ότι ο τρόπος με τον οποίο είναι δομημένη η ΔΕΙΑΝ δεν ανταποκρίνεται στη σύγχρονη εταιρεία και ο τρόπος που στη συνέχεια αναγκάστηκε να δεχθεί ανθρώπους από κυβερνητικές επιλογές που δεν τους χρειαζόταν, αυτό δεν το γνωρίζει η κοινωνία, αυτές οι μονιμοποιήσεις προσωπικού που γίνονται με υπουργικές αποφάσεις ανεξαρτήτως των αναγκών που είχε η εταιρεία, νομίζω ότι είναι ένα πολύ μεγάλο βαρύδι. Δεν νομίζω όμως ότι κανείς εδώ μέσα μπορεί να πει ότι το προσωπικό αυτό είναι βαρύδι. Ούτε έχει δώσει δικαιώματα το διοικητικό προσωπικό, διότι εδώ αναφερόμαστε στο διοικητικό προσωπικό. Ούτε ευθύνεται το διοικητικό προσωπικό για την κατάσταση στην οποία είναι η ΔΕΙΑΝ. Κλείνοντας, δεν θα ήθελα να πω ότι είδατε πριν ότι για όσον αφορά στα νούμερα υπάρχει μια σύγχυση. Και η αλήθεια είναι ότι όσον αφορά στη ΔΕΙΑΝ, κύριοι, δεν ξέρουμε τι θα μας ξημερώσει. Μόλις προχθές κοινοποιήθηκε ένα εξώδικο στο Δήμο, μια εξώδικη όχληση και στη ΔΕΙΑΝ από μια εταιρεία γεώτρηση, από μια εταιρεία του κυρίου Μητρόπουλου. Όπου έρχεται και τι λέει, ότι για ένα έργο γεώτρηση στη θέση ξηρόρεμα Χλαδοκάστρου, το οποίο έγινε επί θητείας κυρίου Μπουλέ, και μάλιστα λέει ότι συνεννοήσεις λάμβαναν χώρα παρουσία του Δημάρχου κλπ., έρχεται και ζητάει, και αυτά δεν είναι μέσα στον προϋπολογισμό, θα τα δείτε στον ισολογισμό, 43.000 ευρώ. Αυτά ούτε έχουν συμβασιοποιηθεί, ούτε είναι ενήμερο ούτε το ΔΣ, ούτε ο Δήμος. Επειδή μιλάμε λοιπόν για χρηστή διοίκηση, μιλάμε για ένα έργο το οποίο έχει απασχολήσει το Δήμο, έχει εκτελεστεί στο σύνολό του, δεν έχει συμβασιοποιηθεί και αυτή τη στιγμή καλείται η ΔΕΙΑΝ και ο Δήμος να καταβάλουν το ποσό των 43.000 ευρώ και το δίνω και στο Προεδρείο του Αντιγεωγραφικού. Έτσι. Καλείται να καταβάλει 43.000 ευρώ. Αυτό δεν είναι εγγεγραμμένο ποσό. Οπότε στα 6-7 εκατομμύρια πόσα λέτε, βάλτε και 43.000 ευρώ. Το είναι σήμερα, να πω ότι ήθελα. Λοιπόν, αυτά λοιπόν είναι τα δεδομένα. Σε κάθε περίπτωση η ΔΕΙΑΝ δεν πρέπει να αποτελέσει αντικείμενο πολιτικών αντιπαραθέσεων. Η ΔΕΙΑΝ αυτή τη στιγμή μπορεί να διασωθεί. Το γεγονός ότι ακόμη ότι δεν έχει δανειστεί ούτε ένα ευρώ τα τελευταία 2 χρόνια δείχνει ότι τα πράγματα έχουν αλλάξει και σε αυτή την κατεύθυνση θα πρέπει να κινηθούμε. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος...